Ψάχνοντας τον τίτλο της ομιλίας μου, έπεφτα συνέχεια στα κλισέ. Ανέβαινα με πλοίο από το Ηράκλειο Κρήτη στην πατρίδα μου προς την Αθήνα και είπα ότι για 10 ώρες απερίσπαστος, χωρίς ίντερνετ, χωρίς φίλους, γύρω μου θα γράψω ένα πολύ καλό λόγο. Ήξερα ακριβώς για ποιο θέμα ήθελα να μιλήσω. Για την παιδεία μας στην Ελλάδα σήμερα. Ο καθένας σε TED ομιλίες αναπτύσσει θέματα τα οποία είναι αυτά που τον καίνε, αυτά που, για τα οποία ζει και αναπνέει κάθε μέρα, αυτά που θα τον έκαναν να σκοτώσει ακόμα και τον εαυτό του, κάποιο ξένο, τον καλύτερο του φίλο. Ξέρετε, αυτό που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί το αίσθημα της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης και να θυσιάσει τη ζωή του στο βωμό ενός υπέρτατου ιδεώδους. Αυτό δείχνει ότι είμαστε άλογα όντα. Κάπου δηλαδή μεταξύ απόλυτης λογικής και απόλυτης τρέλας. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι το μοναδικό όν επιγής, το οποίο μπορεί να σχεδιάσει με οργανωμένο πλάνο και λογική το θάνατό του. Και αυτό για ένα ιδανικό που δίνει νόημα στη ζωή του, για την ελευθερία, παραδείγματος χάρη. Η ιδέα αυτή για μένα είναι η παιδεία, όχι η εκπαίδευση, η παιδεία μας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα προς το παρόν. Σκέφτομαι να μην αυτοκτονήσω σύντομα. Μιας και δεν μας έχουν απαγορέψει την πρόσβαση στην παιδεία όπως γίνεται με γυναίκες σε κάποιες χώρες του κόσμου. Σίγουρα όμως η ομάδα μου και εγώ θα σκοτωθούμε στη δουλειά για το καινούργιο μας project, το project των σχολείων. Αυτό. Τι μας κάνει τόσο αποφασισμένους? Ξεκινώντας από την Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές στα 18 τους καλούνται να πάρουν την πιο κρίσιμη απόφαση στη ζωή τους όταν απαντάνε στο ερώτημα «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω?». Μάλιστα, με το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα καταλαβαίνετε ότι ό,τι πάρεις ως απόφαση στα 18 σου, σε ακολουθεί περίπου για πάντα. Την ίδια στιγμή, ο νέος στα 18 του έχει τη λιγότερη ενημέρωση και τη μικρότερη εμπειρία. Υπάρχει λοιπόν μια αντιστοιχία μεταξύ του υψηλού επίπεδου κρισιμότητας της στιγμής και του χαμηλού επίπεδου ενημέρωσης και εμπειρίας. Την αντιστοιχία αυτή λύνουμε με την πλατφόρμα μας, όπου μαθητές έρχονται σε επαφή με ανθρώπους πρότυπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους μέσω live video κάθε σχολική εβδομάδα. Φανταστείτε τους καινούριους ορίζοντες νοήματος, οι οποίοι ανοίγονται για μια νέα κοπέλα, παραδείγματος χάρη σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην Κρήτη, η οποία μιλάει με κόσμο τον οποίο φυσιολογικά δεν θα συναντούσε ποτέ. Μαθαίνει για δουλειές και πραγματικότητες έξω από τις δικές της καθημερινές παραστάσεις, για δυνατότητες μακριά από στερεότυπα, τα οποία ενδεχομένως την έχει εμποτίσει ο κοινωνικός περίγυρος. Και σε αστικά βέβαια κέντρα υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα και πολύ αναπτυγμένα. Στα πρώτα τεστ, φέραμε μια μηχανικό υπολογιστών από την Google να μιλήσει στα παιδιά στην τάξη. Πήραμε συνεντεύξεις πριν και μετά τη συνεδρία. Ξέρετε, όπως κάνουν στο telemarketing. Πριν, ρωτήσαμε τα παιδιά πώς νομίζετε ότι είναι ένας μηχανικός υπολογιστών. Οι απαντήσεις που πήραμε συνοψίζονται στην εξής φράση. Είναι ένας άντρας, ο οποίος είναι geek, δεν έχει κοινωνική ζωή, δεν έχει γκόμενα, δεν έχει πολλά πράγματα και σπαταλέει ώρες σε ένα υπόγειο και άλλα τέτοια στερεότυπα. Μετά τα παιδιά γνώρισαν τη Μαριλή, μια πολύ φρέσκια, δημιουργική, κοινωνική παρουσία, computer science επιστήμονα και προγραμματίστρια. Τους μίλησε μέσα από έναν εκπληκτικό χώρο περιβάλλον εργασίας και τους μίλησε για τα πιο cool applications τα οποία παίζουν τα παιδιά στα κινητά τους κάθε μέρα. Τα δημιουργεί αυτή και η ομάδα της. Τους μίλησε στη γλώσσα της. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά συγκλονίστηκαν. Η παράσταση αυτή άλλαξε εντελώς τον κόσμο της πραγματικότητάς τους. Πολλοί από τους μαθητές και τις μαθήτριες άλλαξαν και τις προτεραιότητες τις επαγγελματικές τους. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι η παιδεία μας. Να μιλάει τη γλώσσα μας, να μας εμπνέει, να μας συγκλονίζει. Για να μας ανοίγει νέους δρόμους και να μας κάνει να θέτουμε τα ερωτήματα και όχι μόνο να δίνουμε απαντήσεις. Η εκπαίδευση σήμερα δίνει μόνο απαντήσεις και όχι μόνο αυτό, μας κάνει να τις αποστηθίζουμε κιόλας. Οι μέντορες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αλλάξει αυτό. Η μάθηση είναι μίμηση και η ταύτιση είναι αποδεδειγμένα η πιο έντονη εκπαιδευτική εμπειρία. Η ταύτιση βρίσκεται στην καρδιά της διαδικασίας της μάθησης για τον άνθρωπο από τη στιγμή που σταθήκαμε στα δυο μας πόδια. Είμαστε ό,τι είναι οι γονείς μας, ό,τι είναι οι δάσκαλοί μας, οι μέντορές μας. Και γινόμαστε ό,τι είναι το αντικείμενο του πόθου μας και ερωτευόμαστε αυτούς που είναι φορείς ενός οράματος που μας εκπροσωπεί, ένα όραμα το οποίο γίνεται ο νοηματικός ορίζοντας της ζωής μας. Και αυτές οι διαδικασίες ταύτισης είναι καλύτερα να γίνονται όσο δυνατόν νωρίτερα, εντονότερα και συχνότερα, νωρίς, όσο είμαστε παιδιά,
Όσο πιο νωρίς δοκιμάσουμε και θέσουμε τα κρίσιμα ερωτήματα, τόσο πιο νωρίς φτάνουμε στη συνειδητοποίηση των στόχων μας. Συνειδητοποίηση των στόχων σημαίνει ότι ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία να κυνηγήσουμε αυτούς τους στόχους και γινόμαστε ευτυχισμένοι που τους πετυχαίνουμε ή που παιδευόμαστε να τους πετύχουμε. Έτσι λοιπόν, γυρίζω στην κρίσιμη αυτή αναζήτηση του τίτλου και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι τίτλοι έτσι πολύ συμβατικοί. Παιδεία στην Ελλάδα, λέω, βαριέμαι. Πάμε στον επόμενο. Η γνώση είναι ερώτας, λέω, πολύ ωραίο. Πολύ κλισέ όμως. Τίποτα δεν με έφτιαχνε. Και αυτό είναι. Ήθελα κάτι το οποίο να με φτιάχνει. Κάτι προκλητικό στη σκέψη που να δημιουργεί εξ αρχής προϋποθέσεις για κάτι μαγικό, για καινούργια μονοπάτια. Εκεί που σκεφτόμουν όλα αυτά, στο σαλόνι του πλοίου και που όλοι ήταν ταλαιπωρημένοι, βρεχμένοι, αγχωμένοι να πιάσουν θέση, η τηλεπαρουσιάστρια στην ανοιχτή από ώρα τηλεόραση, με τραγικό ύφος πετάει τη φράση «Άντρας 35 χρονών σκότωσε τον καλύτερο του φίλο». Και εκεί που ήταν όλοι αδιάφοροι και αγχωμένοι με τα δικά τους θέματα, γυρίζουν όλοι στην οθόνη να δουν αυτό το συνταρακτικό νέο και κάθονται Παναγίες. «Σκότωσε τον καλύτερο σου φίλο». Τρελό χίτυπα. Μπορεί να με αποκληρώσει η οικογένειά μου, αλλά εσάς θα σας κάνω να με ακούσετε. Είναι και προς το τέλος η εκδήλωση. Κάπως πρέπει να τους ξυπνήσω, να τους προκαλέσω, να τους ενθαρρύνω, να σκοτώσουν τα γνωστικά τους σχήματα. Έτσι πρέπει να είναι και η παιδεία μας. Όχι με φόνους, αλλά να κλονίζει μπαίνοντας στο χώρο ενδιαφέροντας των παιδιών. Και όταν μιλάω τη γλώσσα σου, σε συγκλονίζω. Και τότε όχι μόνο τα παιδιά, αλλά όλοι οι άνθρωποι ανοίγουν και ανθίζει η ψυχή μας. Δεν ξέρω αν είδατε προχθές τον Ζούκεμπεργκ να μιλάει κινέζικα στο Πανεπιστήμιο Τσίνκουα, στην προσπάθειά του να διεισδύσει στην αγορά της Κίνας, βέβαια. Οι Κινέζοι μείναν αυτό που λέμε παγωτό. Συγκλονίστηκαν. Δεν έχω ξαναδεί πιο διαδραστικό session, πιο ωραία ομιλία και Κινέζους πραγματικά συγκινημένους να μιλάνε, να είναι ενθουσιασμένοι. Γινόμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι στο άλλο, στο άγνωστο. Πρέπει να τη δείτε αυτή την ομιλία. Και αυτό είναι ο βασικός όρος της διδακτικής διαδικασίας, να γινόμαστε ανοιχτοί στο άλλο, όπως στον έρωτα. Παιδιά, αυτό, ζουζουνάκι μου, θέλεις να σου ξύσω την κυλίτσα. Το άκουσα από πίσω μου στο ίδιο ταλαιπωριάρικο καραβίσιο ταξίδι προς την Αθήνα. Ήμουν κουρασμένος, βρεγμένος, είχα μεταφερθεί στα αεροπορικά, και μπατήρης δηλαδή. Είχε ρίξει τη βρόχα της ζωής του και ο κόσμος με βαλίτσες αναχείρας έβριζε και σπροχνόταν. Και εκεί που λέω, ας με πάρει ο ύπνος γρήγορα, να μην γίνω αυτό που συχαίνομαι, μίζερος, κουρασμένος δηλαδή, ταλέπορος, ακούω αυτή τη φράση. Από πίσω μου. Στη συμβατική καθημερινή μας ζωή, αυτή η φράση φαντάζει από γλυκανάλατη έως αδιανόητη. Ζουζουνάκι ο κριτήκαρος, 2 μέτρα με τη μουστάκα, κυλίτσα ο τριχωτός ψιλορίτης. Του κοίταζε μια άλλη κοπέλα δίπλα μου και λέει: «Χριστέ μου, λέει, πού τη βρίσκουν τόση όρεξη?» Η κοπέλα είπε τη σωστή λέξη: όρεξη. Όρεξη λοιπόν για δουλειά δημιουργική, όχι παπαγαλία, για συνεργατικότητα απέναντι στις αποστηθήσεις, στις ατομικές εργασίες, στην κτητικότητα, στη θεοποίηση του βαθμού μέτρο σύγκριση των παιδιών, απέναντι στις ταμπέλες του καλού και του κακού μαθητή, του σκράπα στα μαθηματικά και του μυαλού που στιγματίζουν το παιδί από πολύ νωρίς. Πότε άραγε θα σταματήσουμε να δημιουργούμε οπαδούς αντί για ευσυνείδητους πολίτες που αγαπούν την πολιτεία τους, αγαπούν το διπλανό τους? Όρεξη λοιπόν για το διαφορετικό, για το καινούριο, για το άνοιγμα στο άλλο. Όρεξη για αυτό που θα μας βγάλει από εκεί που αισθανόμαστε άνετα. Ο έρωτας φέρνει όρεξη. Όρεξη για συμπεριφορές και πράγματα που δεν θα τα κάναμε φυσιολογικά. Με τον έρωτα αναγνωρίζεις τα όρια σου. Και ξέρετε, όταν αναγνωρίζεις τα όρια σου, μερικές φορές τα ξεπερνάς. Η παιδεία μας σήμερα δεν φέρνει την όρεξη. Μάλλον την κόβει και πουδενή δεν μας φέρνει στα όρια μας. Μάλλον μας τα περιορίζει. Το πείραμα με το συνδετήρα είναι χαρακτηριστικό. Και γύρω στα 60s, ο George Land διεξήγαγε το εξής πείραμα. Επέλεξε ένα δείγμα 1500 νηπίων, 3 με 5 χρονών, και τα έβαλε να φέρουν διαφορετικούς τρόπους χρήσης ενός συνδετήρα. Αυτό το τεστ μετράει το λεγόμενο Divergent Thinking, το οποίο είναι μία από τις παράμετρους δημιουργικότητας. Τι έγινε λοιπόν? Εάν μου αναφέρετε 200 διαφορετικούς τρόπους χρήσης του συνδετήρα, αυτό σημαίνει ότι είσαστε μεγαλοφυΐες. Εντάξει, το πιο συμβατικό, ας πούμε, είναι αυτό που λένε ότι γίνεται αγκίστρι για ψάρεμα. 200 τρόποι διαφορετικοί.
Πόσα παιδιά νομίζετε ότι, πόσο τη εκατό νομίζετε ότι απάντησαν παραπάνω από 200 τρόπους, είναι δηλαδή μεγαλοφυΐες, 3 με 5 χρονών. 98%. Αυτό, το ίδιο δείγμα, το μελέτησε ο George, όταν ήταν 10 χρονών και 15 χρονών. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι δύο, ότι ουσιαστικά όλοι μας ξεκινάμε με τις ίδιες αναμονές εγκεφαλικές και ξεκινάμε ως μεγαλοφυΐες όλοι μας. Και το δεύτερο είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, χάνουμε τη μεγαλοφυΐα μας. Ας μην αναλύσουμε τα συμπεράσματα, ας πούμε μόνο ότι θα προσδοκούσαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τουλάχιστον διατηρεί τα επίπεδα δημιουργικότητας, αν δεν τα βελτιώνει, και χρησιμοποιεί και τα χρησιμοποιεί προς μια παραγωγική κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η παιδεία μας, ενώ μας δίνει τη δύναμη να πάρουμε τα ρίσκα και να δοκιμάσουμε πράγματα και να φανταστούμε το συνδετήρα, δεν μας δίνει τη φαντασία να σκεφτούμε τον συνδετήρα αλλιώς, να τον μεγαλώσουμε, να τον τεντώσουμε και να τον κάνουμε γέφυρα που θα ενώσει δύο απομακρυσμένα νησιά. Η παιδεία οφείλει να δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο και η πιο κουλή ιδέα και η πιο κουλή φράση να μην ακούγεται προκλητική. Να είναι το βήμα για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δυστυχώς, στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα, ο συνδετήρας έχει μόνο τις ιδιότητες του που του έχουν προσδώσει οι οδηγίες χρήσης και αυτό για το οποίο μας έχουν πει ότι έχει προοριστεί ο συνδετήρας. Ο καημένος συνδετήρας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες δηλαδή δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Λειτουργεί μόνο για να βάζει σε τάξη τα χαρτιά μας. Πού να ξέρω ότι μπορεί να γίνει 200 διαφορετικά πράγματα. Στην Ελλάδα όλα είναι κληρονομικά. Οι γονείς επιλέγουν για τα παιδιά τους να γίνουν ό,τι είναι οι ίδιοι. Και η εκπαίδευση επισημαίνει ακόμα περισσότερο τα στερεότυπα, ενισχύει την επαγγελματική κληρονομικότητα και αποθαρρύνει την κοινωνική και εισοδηματική κινητικότητα. Οι γιατροί φτιάχνουν γιατρούς, οι δικηγόροι δικηγόρους, οι λογιστές θέλουν να πάρει το παιδί τους την πελατεία και το γραφείο τους. Και αυτό βέβαια δεν είναι κακό, ειδικά στην παρούσα κατάσταση είναι πολύ πρακτικό. Απλά δεν μας δίνονται άλλες επιλογές, άλλα ανοίγματα. Και οι πολιτικοί μας κάνουν το ίδιο. Αναλογιστείτε ποιοι μας κυβερνούν. Πολιτικοί είτε από τζάκια, συγκεκριμένες οικογένειες δηλαδή, είτε από τον κομματικό σωλήνα που γεννούν πολιτικούς ηγέτες, που γεννά πολιτικούς ηγέτες του κόμματος. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος που να έχει δουλέψει και να έχει κολλήσει ένα ένσημα, να έχει δημιουργήσει, να έχει συνεργαστεί στην προηγούμενη ζωή του. Αυτή είναι ακατάλληλη στο δικό μας σύστημα, γιατί δεν ξέρουν, δεν έχουν γεννηθεί για αυτό. Τι σημαίνει πρακτικά? Όταν είσαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά η πολιτική σου επιβίωση και πρακτικά δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα άλλο για να ζήσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε ενδιαφέρει να είσαι αρεστός, αντί να παράγεις πολιτική. Δημιουργούνται δηλαδή πολιτικοί οι οποίοι γατζώνται από ένα σύστημα, το οποίο συνήθως είναι κομματικό, εξαρτώνται απόλυτα από δημοσκοπήσεις και από τις ας πούμε, ορέξεις και τα θελήματα που τους ζητούν ψηφοφόροι και σπόνσορες. Και παράγει πολιτικούς οι οποίοι είναι επαγγελματίες πανεπιστήμονες. Ξέρουν να σχολιάσουν τα πάντα, αλλά δεν θα τους άφηνες να σου τρέξουν ούτε το περίπτερό σου. Και από πού ξεκινήσαμε? Ναι, από την παιδεία μας. Τα προβλήματά μας ως κοινωνία πηγάζουν από την εγγενή αδυναμία της παιδείας να επιτρέψει το λάθος. Αυτό που έγινε στην αρχή, ξέρετε. Να διαχειριστούμε τους φόβους μας, την αποτυχία και την απόρριψη. Δεν επιτρέπει τη φαντασία και το όραμα. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε ούτε ψήγμα επιχειρηματικότητας στη χώρα και περιμέναμε να μας πονέσει η κρίση, να γεννηθούν οι πρώτες startups. Βέβαια, τώρα περνάμε στο άλλο άκρο. Περιμένουμε να σώσουμε τη χώρα με τις startups και χτίσουμε τον καινούριο μας εθνικό μύθο και μεγάλες προσδοκίες για να τις ματαιώσουμε και να ξαναπογοητευτούμε. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται. Πώς ονομάζεται? Ονομάζεται λοιπόν λειτουργία της υπεραναπλήρωσης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 100 χρόνια σε λένε σκράπα και μόλις ανακαλύψεις τον τροχό, σε μια μέρα παραγγέλνεις ένα πύραυλο φτιαγμένο με τα πιο σύγχρονα, τα πιο φανταχτερά υλικά, αλλά εσύ ξέρεις να οδηγείς μόνο γαϊδουράκι. Και παρκάρεις τον πύραυλο σε γκαράζ, την ίδια στιγμή που περιγράφεις τους φίλους σου στο καφενείο, πώς θα βολτάρεις τον πύραυλο με το χέρι κρεμασμένο απ' έξω, μόλις μάθεις να τον οδηγείς. Αυτό έχει να κάνει με τη μεγάλη μας έλλειψη στην ικανότητα διαχείρισης του συναισθήματος. Και εδώ οφείλουμε να κάνουμε την έρευνά μας, ώστε η παιδεία μας να παίξει ένα ρόλο εξισορροπητικό στα οξύμορα αυτά ψυχικά μας σχήματα. Ούτε ψωρό υπερηφάνεια και παραμύθι, ούτε αυτομαστίγωμα, αλλά ένα τολμηρό, ρεαλιστικό όραμα που δίνει νόημα στη συλλογική μας συνείδηση και τα ατομικά μας όνειρα. Η πρόοδος απαιτεί κατανόηση της διαδικασίας μάθησης και μια πιο φιλική σχέση με τα πράγματα. Και έτσι μόνο γεννιούνται θαύματα, όχι ως εκθαύματος. Τότε θα δεις και το γάιδαρο να καβαλάει τον πύραυλο
και να πηγαίνει σε άλλους πλανήτες. Έτσι, θα επιτρέψουμε στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους να σκεφτόμαστε όχι 200, αλλά 1000 τρόπους για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε το συνδετήρα. Ευχαριστώ.